Παπά, δίπλα σε γιατρό είμαι, εντάξει. Είναι εντάξει, τη βλέπετε, εντάξει, εμείς τη βλέπουμε μια χαρά, κύριε Παπά, δεν ξέρω πώς τη βλέπετε εσείς. Καλύτερα από ποτέ. Ακμαία. Να είστε καλά. Ωραία. Εύχομαι να έχουμε και άλλοι ασθενείς που έχουν περάσει πνευμονίες και τέτοια και διάφορα, γιατί υπάρχει ένα αντιεμβολιαστικό κίνημα το οποίο θα στείλει κόσμο στην εντατική. Εγώ δεν πρόλαβα να κάνω το εμβόλιο. Και όλοι αυτοί που μιλάνε για τα εμβόλια ελαφρά την καρδία, παίρνουν κόσμο στο λαιμό τους. Έτσι. Γιατί αν το είχα κάνει το προλάβει να κάνω το εμβόλιο του πνευμονιόκοκου, δεν θα είχα πάρει την πνευμονία μαζί με τον RSV και να πείτε στην κυβέρνηση έχει εμβόλιο για τον RSV και να πάει να το φέρει. Και να μην λέει ότι είναι ακριβό. Γιατί άμα το φέρει μαζικά θα είναι φτηνό και θα σου δουν και παιδάκια και μεγάλοι. Το τσιγάρο περιορίστηκε, κυρία Κανέλη. Είναι κομμένο από τις 3 Ιανουαρίου. Συγχαρητήρια. Μπράβο. Μαχαίρι. Μπράβο. Μετά από 50 χρόνια κάπνισμα. Και 3-4 πακέτα την ημέρα. Και 4 πακέτα την ημέρα. Είναι κομμένο μαχαίρι. Όχι ατμίσματα και τέτοια. Κανένα απολύτως, κανένα. Ωραία. Το ήθελα και το έκανα. Και το συστήνω και τους υπόλοιπους και να πάνε στα νοσοκομεία να βρουν βοήθεια. Υπάρχουν τα κέντρα απεξάρτητου καπνίσματος για να πάρουν τη δόση τους αυτή που πρέπει, της νικοτίνης εννοώ, για να μπορέσουν να απεξαρτηθούν σωστά και καλά. Και πήρε και πάρα πολλοί κόσμος να πει ότι αφού το κόψει Κανέλη, θα το κόψω κι εγώ. Μάλιστα. Το θέλετε αυτό το παράδειγμα. Ακολουθήστε το, είναι σοφό. Εγώ με τους λίγους, εγώ έκανα καταγγελίες με τον πρώτο αντικαμμουνιστικό νόμο του 2008. Ξέρετε, δεν είναι εύκολο. Έπαιρνα τηλέφωνο στο κέντρο και δεν το πίστευα ότι κάποιος έπαιρνε τηλέφωνο. Δεν είναι εύκολο για ένα πολιτικό να παραδέχεται το λάθος στο δημόσια. Ναι. Κανενός είδους λάθος. Σωστά. Προσωπικό ούτε γενικό. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, έχετε δίκιο. Έχω καπνίσει πολλά χρόνια. Ναι. Και το πλήρωσα ως προς την αντίδραση του οργανισμού μου, όχι ως προς την αρρώστια. Η άποψη του Κουκουέ έχει εκφραστεί πολλαπλώς. Δυστυχώς επιβεβαιώνεται για μία ακόμα φορά. Τα παιδιά μας γίνεται στόχος, η χώρα γίνεται στόχος, η συμμετοχή, το είπε ο κύριος υπουργός, υπουργό τον λέμε κάποιον και ακόμα και όταν δεν είναι υπουργός. Εντάξει, έτσι στην Ελλάδα το λέμε, αυτό είναι πάντα. Ο κύριος υπουργός, μέλος της κυβέρνησης είναι ούτως ή άλλως της κυβερνώσεως παράταξης. Λοιπόν, δείτε τι έχει συμβεί αυτή τη στιγμή, το είπε. Έχουμε πρόβλημα με τον Πειραιά. Έχουν πρόβλημα τα οικονομικά συμφέροντα. Έχουν πρόβλημα τα κοντέινερ. Δεν έγινε για εσάς και για μένα. Δεν πρέπει αυτή είναι η λαγάνα, επειδή στείλαμε την ίδρα εκεί. Ένα καράβι. Δεν ξέρω και σε τι κατάσταση είναι το καράβι. Ο κύριος οικονόμου ξέρει καλύτερα από μένα, ο κύριος Δένδιας που πήγε εκεί. Μόλις έφυγε ο κύριος Δένδιας, το χτυπήσανε. Και άκουσα ότι έχουμε πόλεμο με τους Χούτι. Ναι. Δεν ξέρω, τι πέσανε στο Μάλεμε οι Χούτι. Τι πέσανε στη Θεσσαλονίκη. Πάνω σε αυτό. Τι πέσανε στην Αλεξανδρούπολη οι Χούτι. Για το λιμάνι. Ήρθαν οι Χούτι. Κάνει τον δρόμο. Ήρθαν οι Χούτι εδώ. Ακούστε. Κύριε Οικονόμου, αφήστε με και εμένα να πω την άποψή μου. Εγώ δεν μίλησα πάνω σας. Ιεροπρεπώς σας άφησα να μιλήσετε. Θα σεβαστείτε κι εσείς εμένα. Είπατε ότι έχουμε πρόβλημα με τους Χούτι και θα αφήσουμε τους Χούτι. Και μιλάτε για τη διεθνή κοινότητα και τη διεθνή νομότητα. Διαβάστε σήμερα το πρωί την ανακοίνωση του ΟΗΕ που λέει ότι με βάση αυτή τη νομιμότητα. Αυτή τη χυδαία παγκόσμια νομιμότητα έχετε στηρίξει τις χώρες που έχουν σκοτώσει σε 4 μήνες περισσότερα παιδιά από ό,τι σκοτώθηκαν σε όλους τους πονέμους τα τελευταία 4 χρόνια. 12.136 παιδιά σε 4 χρόνια, 12.300 στην Παλαιστίνη. Έχετε σύμμαχο το Ισραήλ αυτή τη στιγμή. Ποιο Ισραήλ? Του Νετανιάχου, όχι του Ισραηλινού λαού, του Νετανιάχου. Είσαστε σύμμαχοι με τη Σαουδική Αραβία, εγώ είμαι δημοσιογράφος. Είμαι σύμμαχος λοιπόν με μια χώρα η οποία περνάει τους δημοσιογράφους από τη μηχανή του κοιμά και φυλακίζει τους πρίγκιπές της σε πεντάστορο ξενοδοχείο μέχρι να τους πάρει τα λεφτά. Είμαι σύμμαχος με μια χώρα όπου η θέση της γυναίκας είναι κάτω από τον καμπινέ. Και έρχεστε και μου λέτε ότι όλα αυτά πάει και τα υπερασπίζεται η ελληνική δύναμη σε μια φρεγάτα. Και δεν είναι αυτό, είναι ότι χθες στη Βουλή ξεπεράσατε κάθε φαντασία και κάθε όριο. Και είχατε και τη συνεργασία του Πασόκ και τη συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ. Σε ποιο λέτε στη Βουλή? Για ποιο και πράγμα. Του ΣΥΡΙΖΑ και του Πασόκ. Για ποιο πράγμα λέτε? Χθες ήρθε νομοσχέδιο στη Βουλή να συζητηθεί στην Επιτροπή για την ακρίβεια ένα Memorandum Rio, Memorandum of Understanding. Δηλαδή κοινό. Α, στρατιωτική συνεργασία με τις ΗΠΑ λέτε αυτό. Συνεργασία. Που θα σταλεί, όπου θα πάρουμε και θα στέλνουμε δικούς μας στρατιώτες μέσα στις Αμερικάνικες Ένοπλες Δυνάμεις να παίρνουν εντολή από τις Αμερικάνικες Δυνάμεις χωρίς να εξαιρούνται οι περιοχές των εχθροπραξιών. Πώς λέγεται, νατοϊκή και ελληνική πονηριά. Θέλετε να στείλετε δυνάμεις δικές μας στην Ουκρανία και αλλαχού και επειδή η αντίδραση του λαού είναι πολύ μεγάλη να πάτε να τους στείλετε κατευθείαν, το κάνετε έτσι και πολύ ωραία. Ισχύει θα αυτό, πάνε υπό αμερικάνικη ηγεσία, τα από επαναστάσεις χθες στη Βουλή. Οι περισσότεροι έχουν επιφυλαχθεί. Είμαστε στα σύγκαλά μας. Είμαστε η 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών.
Θα βάλετε τους ανθρώπους με το εθνόσημο τους ορκισμένους εδώ να φυλάξουν σε ξένο στράτευμα. Για να προλάβουν να πάμε στην υγεία. Γιατί σας κυνηγάνε οι Χούτι. Λοιπόν. Σας την έχουν πέσει Χούτι στον Πειραιά. Να. Ναι, ναι. Παρακαλώ, γιατί στον Πειραιά, τον Πειραιά τον έχετε δώσει στην Κίνα, που λέτε για τις μεγάλες δυνάμεις. Όταν πείτε οι Ηνωμένες Πολιτείες ή ΝΑΤΟ, λέτε τη λέξη. Όπως πάτε να πείτε άλλες δυνάμεις, αφήνετε φλούτο άλλες δυνάμεις. Ποιες είναι οι άλλες δυνάμεις? Η τιμή των Βολτεϊνέρων. Εφοπλιστικά συμφέροντα, τα υπερασπισμένα και κατοχυρωμένα μέσα στο Σύνταγμα. Στο Σύνταγμα δεν έχει κατοχυρωθεί η τιμή της λαγάνας. Ούτε ακρίβεια. Ωραία. Ούτε ο κατώτατος μισθός. Λοιπόν, η εθελοντική φορολογία των εφοπλιστών έχει. Έχουμε... Κοιτάξτε. Βλέπετε μια λύση να δίνει αυτό το πράγμα στις χώρες των νοσοκομείων. Δίνει λύση. Ναι. Δίνει λύση σε όποιον έχει. Σε όποιον μπορεί να χρεωθεί. Ναι. Όταν πάει μέχρι 2.000. Έχω, δηλαδή, το τηλέφωνο μου χτυπάει και ειδικά λόγω της αρρώστησης τον τελευταίο καιρό. Ναι. Κάθε μέρα. Είναι άνθρωποι που περιμένουν 2,5 χρόνια, 3 χρόνια. Εάν πας στο πρωινό χειρουργείο και σου πούνε τώρα που. Τα είχαμε δίθεν λίγο ανακουφίστηκε γιατί το ξεκίνησα από τη Θεσσαλονίκη με φιέστες και τα. Τα έχουμε ξαναδεί αυτά τα πράγματα. Θα σου πούνε εντάξει, τα 2,5 χρόνια θα κάνω ένα. Αλλά άμα πληρώσεις θα κάνω ένα μήνα. Ναι. Και ακούω λέει χαμηλή ένταση αρρώστιες. Εγώ που έχω κάνει εγχείρηση κύλης εδώ, γιατί έσπασε ένα παλιό χειρουργείο και ταλαιπωρήθηκα φρικτά. Ξέρετε τι σημαίνει να ζεις με σπασμένη κύλη και να κινδυνεύεις και να περιμένεις δύο χρόνια. Νομίζω τα επίγοντα δεν είναι μέσα στο σπίτι. Όχι, όχι. Ακόμα και αν δεν σπάσει, με συγχωρείτε. Ούτε τα ογκολογικά, όχι. Ούτε. Ακούστε με. Μπαίνει χρήμα στη μέση. Ναι. Και αυτό που λέει η κυρία Κανέλη δεν είναι επίγον. Είναι μια κατάσταση που είναι ενδυνάμει επίγουσα. Άρα τακτική. Ενδυνάμει επικίνδυνη. Ο γιατρός να κρίνει, μου λέτε, ότι μπορεί και να μην το βάλει τώρα. Ακούστε με τώρα. Δεν θα το βάλει επίγοντος, γιατί έχει άλλα πράγματα να βάλει. Ακούστε με τι σας λέω. Έπειτα, η αντίληψη ότι εγώ θα πάω σε μη υπαρκτό, μη επαρκές από πλευράς αριθμού. Ναι. Προσωπικό νοσηλευτικό. Το οποίο θα δουλεύει από τις 8 ώρα το πρωί και θα κάνει και απογευματινά ιατρία επιπληρωμή διπλασιασμένο. Πείτε μου εσείς, σε άϊπνο, κουρασμένο, αφήνετε το σώμα σας να σας το ανοίξουν? Ναι, προφανώς και όχι. Σε ταλαιπωρημένο αφήνετε το σώμα σας να σας το ανοίξουν? Πού θα τις βρει τις βάρδιες? Πάνε μερικά χρόνια πίσω, όταν ξαναγίνονταν απογευματινά ιατρία. Πήγα περιοδεία. Ξέρετε, ναι. Ξέρετε γιατί ματαιωνόντουσαν τα πρωινά χειρουργεία? Θέλετε να σας πω? Ματαιωνόντουσαν τα πρωινά επειδή υπήρχαν απογευματινά. Και να έρθουν να με διαψεύσει κάποιος εδώ, γιατί μιλάω για τα μεγάλα νοσοκομεία της Αθήνας. Ξέρετε γιατί? Δεν προλαβαίνουν να αποστηρώσουν τα εργαλεία που έχουν χρησιμοποιηθεί το απόγευμα για τα πρωινά χειρουργεία. Λοιπόν, αν αυτά τα προβλήματα. Δεν φωνάζω, παθιάζομαι. Δεν καλοσύνη, καταλαβαίνω. Ακούστε με, μόνο παθιάζομαι. Αλλά με αυτόν δεν τον θέλω, τρόπο... συγχωρήστε με, αν τα ντεσιμπέλ της φωνής μου είναι μόνο πάθος. Είμαι άνθρωπος ο οποίος βγήκε και πήγε στο ιδιωτικό νοσοκομείο, γιατί το περιστατικό μου ήταν εκτακτό και ούτως ή άλλως στις κρατικές μεθ. Θα μου πείτε, έχω το προνόμιο να είμαι βουλευτής. Τι σίγουρα θα μου βρίσκανε με μία μεθ. Δεν έκανα χρήση του προνομίου, συγχωρήστε με. Ναι. Εντάξει, συγχωρήστε με που δεν έκανα χρήση του προνομίου. Αλλά υπήρχε ήδη αναμονή στις εντατικές για τουλάχιστον 25 άτομα στην Αττική. Γιατί ούτε οι εντατικές. Πριν απαντήσω, υπουργός, ένα πολύ μικρό να πω. Ήδη καταστρατηγείται το ωράριο των γιατρών. Ούτε και το 48ωρο και το 60ωρο. Ασθενείς και υγειονομικοί είναι στο πόδι. Δεν είναι στο πόδι όλοι. Στο πόδι είναι. Δεν το θέλουν, δεν το μπορούν. Δεν το αντέχουν. Είδα να μαζέσουμε το χρόνο. Όχι, και μία τελευταία κουβέντα. Όταν λέτε για διπλασιασμό των μισθών στην Ουκρανία και στο Πακιστάν ήταν. Τα 35 δολάρια γίνανε 70. Αυτή δηλαδή, μην μιλάτε για το διπλασιασμό έτσι εύκολα. Γιατί εξετάζεται τι διπλασιάζει. Άμα διπλασιάζει το 50ρικο. Όχι, όχι. Αυτά είναι λαϊκίστικα. Είναι χαμηλότερο. Και το 100ρικο το κάνει 200. Κυρία Κανέλη. Εδώ η μισθή είναι υπερβολικά χαμηλή. Είμαστε στι 30.000 ευρώ τη στιγμή που οι χώρε του πρώην Ανατολικού Μπλοκ είναι στι 60 και οι χώρε τη Δυτική Ευρώπη είναι στι 100 και στι 150.000 ευρώ. Δεν λέξει διπλασιασμό εύκολα. Λέω ότι το έκανε η Ρουμανία. Γιατί τα λέει μετά και ο Μητσοτάκης και έφτασε περίπου στα επίπεδά μα. Στα 800 λε και τα 800 είναι. Το ταβάνι με το οποίο θα ζήσουν όλοι. Να απαντήσω, κύριε.